Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Οροσόπουλος, ακούτε την εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο. Τα live εδώ είναι για να έχουμε προβλήματα, καθυστερήσαμε να έρθουμε λόγω του τηλεφωνήματος στα δικαστήρια για την βόμβα. Μαζί μας σε αυτή την εκπομπή καλεσμένος ο κύριος Μιχάλης Χιάρκος, ειδικός καρδιολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε κοντά μας σήμερα. Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα κάνετε ένα κόμμα να φύγετε πιο μπροστά στο μικρόφωνο. Ναι, δεν είχαμε βεβαίως χρόνο να κάνουμε διορθώσεις. Τα κάνουμε όλα ζωντανά. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ιδιαίτερη τιμή. Και αισθάνομαι και πολύ χαρά για την πρόσκληση αυτή και για τα πράγματα τα οποία θα πούμε σήμερα, τα οποία ελπίζω να είναι πολύ σημαντικά για το ευρύ κοινό. Θέλετε λίγο να μας προλογίσετε το θέμα? Το θέμα, ναι. Το θέμα καταρχήν είναι αυτό το οποίο θα μιλήσουμε. Είναι ένα δύσκολο αλλά ταυτόχρονα και θεωρητικά πολύ εύκολο θέμα. Είναι η στεφανία νόσου. Και ξέρουμε λοιπόν στις αναπτυσσόμενες χώρες ότι η στεφανία νόσου αποτελεί μία πάθηση η οποία είναι πάρα πολύ συχνή και είναι ιδιαίτερα συχνή. Και φυσικά γίνεται συχνή γιατί αναπτυσσόμαστε. Βιομηχανική επανάσταση, διατροφικές αλλαγές. Έτσι λοιπόν η στεφανία νόσος αποτελεί ένα μέγιστο και πολύπλευρο πρόβλημα υγείας, μιας και είναι η πρώτη αιτία θανάτου, όπως γνωρίζουμε, στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Έτσι και να πούμε λίγο στατιστικά, σε γενικές γραμμές, ότι αποτελεί συνήθως το 1/3 των θανάτων στον κόσμο και κυρίως φυσικά στο δυτικό κόσμο. Πριν ξεκινήσω να σας βομβαρδίζω με ερωτήσεις, πρέπει να δώσω τα τηλέφωνά μας, είναι το 2313-022-040. Επίσης απορίες μπορεί να στέλνετε στο email radio@papakioelas.org και σελίδα μας στο Facebook Ιατρικό Απόρριτο. Ξεκινάω. Ωραία. Θέλεις να πούμε... Θέλω να μου πείτε γενικά τι είναι η στεφανία νόσου. Τι είναι η στεφανία νόσου, λοιπόν. Τι είναι η στεφανία νόσους. Καταρχήν είναι νόσος, έτσι, είναι ασθένεια λοιπόν, από την οποία ο άνθρωπος νοσεί. Και νοσεί σε διάφορες καταστάσεις και με διάφορους τρόπους. Δεν είναι απλά δηλαδή μια ασθένεια, όπως λέμε, μια γρήπη. Αχ, έχω γρήπη, έχω πυρετό και παίρνω ένα παυσίπονο ή ένα τυπηρητικό και γίνομαι καλά. Έτσι λοιπόν η στεφανιά νόσος στην ουσία είναι μια νόσος από την οποία ο ασθενής όταν την πάθει και όταν διαγνωστεί λοιπόν στεφανιά νόσο, την έχει διαβίου. Δεν φεύγει ποτέ. Δυστυχώς. Δεν φεύγει ποτέ. Ελέγχεται. Ναι, ελέγχεται. Πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν στην ουσία η στεφανία νόσος είναι μία νόσος των στεφανιαίων αρτηριών. Και τι είναι οι στεφανιαίες αρτηρίες? Οι στεφανιαίες αρτηρίες είναι οι αρτηρίες εκείνες οι οποίες προμηθεύουν λοιπόν με αίμα την καρδιά. Άρα όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτές τις αρτηρίες δημιουργείται λοιπόν η στεφανία νόσος. Στην ουσία πρόκειται για μία στένωση των στεφανιαίων αρτηριών, στένωση του αυλού τους με αποτέλεσμα να μην τροφοδοτείται η καρδιά με επαρκής ποσότητα αίμα, άρα με επαρκής οξυγόνο, με αποτέλεσμα την νόσηση. Και ο άνθρωπος αυτός ο οποίος έχει αυτές τις διαταραχές ονομάζεται στεφανιαίος ασθενής. Αυτή λοιπόν, σε γενικές γραμμές λοιπόν, είναι η στεφανία νόσος. Θέλω να μου πείτε τώρα πώς δημιουργείται η στεφανία νόσος. Το πώς δημιουργείται η στεφανία νόσος, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Και πριν πούμε τους παράγοντες, να πούμε ότι οι περισσότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι εύκολα προσδιορίσιμοι, αλλά και μπορούμε με διάφορους τρόπους να τους ελέγξουμε. Εκείνο όμως το παράγοντα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε είναι το οικογενειακό ιστορικό. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οικογενειακό ιστορικό στεφανιάς νόσου και κυρίως πρώιμη στεφανιάς νόσου και μιλούμε για οικογενειακό ιστορικό κάτω από την ηλικία των 55 είναι θετικός για στεφανιά νόσου. Άρα υπάρχει πιθανότητα αυτός ο άνθρωπος να νοσήσει λοιπόν από στεφανιά νόσου. Έτσι λοιπόν είναι το οικογενειακό ιστορικό. Εκτός από το οικογενειακό ιστορικό, το οποίο δεν είναι ελέγξιμο δυστυχώς από εμάς, η υπέρταση, ο ζαχαρός διαβήτης, οι μεταβολικές διαταραχές του μεταβολικού σύνδρομου, τα πολλά κιλά, η έλλειψη άσκησης, οι διατροφικές ατασταλίες, είναι παράγοντες, η υπέρταση φυσικά, είναι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν στην στεφανιά νόσου. Και όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι εύκολα ελέγξιμοι από εμάς. Δηλαδή, όσον αφορά τη διατροφή, οι διατροφικές αλλαγές που μπορούμε να προκαλέσουμε στον εαυτό μας μπορεί να μας βοηθήσει τόσο στον έλεγχο αλλά όσο και στην μην πιθανότητα εμφάνισης στεφανίας νόσου, ο έλεγχος της πίεσης, ο έλεγχος του ζαχαρόντος διαβήτη
Και γενικότερα το να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μην αποκτήσουμε την στεφανία νόση ή τέλος πάντων να μην την αποκτήσουμε πρώιμα. Να την αποκτήσουμε ίσως σε μια μεγαλύτερη ηλικία, αν αυτό είναι δυνατόν. Από εκεί και πέρα, ο καλός έλεγχος λοιπόν, όπως προείπαμε, της υπέρτασης, ο έλεγχος διαβήτη, αν ο άνθρωπος είναι διαβητικός, και η άσκηση είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για την στεφανία νόσου. Και φυσικά, περιττό να πω για το κάπνισμα. Καλά, δεν αυτό, έχω να πω κάτι γι' αυτό. Δεν υπάρχει ειδικότητα γνωστό, να το επιτρέπει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο, δύσκολο να κόψει κάποιος το κάπνισμα, να το περιορίσει. Αλλά γενικότερα το κάπνισμα δεν πρέπει να το έχουμε στη ζωή μας. Πρέπει να το κόψουμε. Τώρα το πώς, το τι και το γιατί είναι πολύ δύσκολο να το πούμε για το κάπνισμα, το ξέρεις καλύτερα από μένα. Κύριε Σιάκο, θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι εκδηλώσεις της στεφανία νόσου. Η στεφανία νόσου δυστυχώς μπορεί να εμφανιστεί με διάφορες μορφές. Και μπορεί να εμφανιστεί με όλες τις μορφές και στον ίδιο τον ασθενή. Είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποιες είναι οι μορφές της στεφανίας νόσου επιγραμματικά. Έτσι θα προσπαθήσουμε λίγο να τα πούμε πιο, ας το πούμε εύκολα, έτσι ώστε να γίνουν πιο πολύ εύκολα κατανοητά. Έτσι λοιπόν μιλάμε για την, όταν λέμε στεφανία νόσου εννοούμε το ξύεμφραγμα του μυοκαρδίου, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί με δύο μορφές, πάντα με βάση το καρδιογράφημα. Μιλάμε για τη σταθερή στιθάχη, μιλάμε για την ασταθή στιθάχη και μιλάμε ίσως και για τη σταθερή στεφανία νόσου. Δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος έχει στεφανία νόσου, πάσχει από αυτήν, αλλά ρυθμίζεται πολύ εύκολα με φαρμακευτική αγωγή. Να πούμε δύο λόγια, θέλεις για το ξύεμφραγμα. Θα ήθελα να, επειδή είπαμε την, αναφέρατε είναι σταθερή στην χάνχη. Στη θάνχη. Να μου πείτε λίγο τι είναι η σταθερή και τι είναι η ασταθή. Να πούμε καταρχήν το σύμπτωμα. Ποιο είναι το σύμπτωμα το οποίο προκαλεί τη στεφανία, τι νιώθει ο ασθενής, ο οποίος μπορεί να έχει λοιπόν στεφανία νόσου, είναι ο θωρακικός πόνος. Έτσι, αυτός ο θωρακικός πόνος στην καρδιολογία ονομάζεται στιθάχη και είναι πόνος ο οποίος είναι έντονος, διαξυφιστικός, συσφιχτικός, ο οποίος εντοπίζεται στο θώρακα, ο οποίος πόνος μπορεί να ανεβαίνει προς το λαιμό, προς το τράχυλο, να επεκτείνεται στο αριστερό άκρο ή και στα δύο άκρα ή να κατεβαίνει προς την περιοχή του στόμαχου. Αυτός ο πόνος μπορεί να διαρκέσει 10 λεπτά, 15 λεπτά συνήθως. Πόνος που διαρκεί δευτερόλεπτα πιθανότατα δεν είναι στη θάνχη, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι λοιπόν πόνος ο οποίος διαρκεί 10 με 15 λεπτά περίπου μπορεί να ονομαστεί λοιπόν στη θάνχη. Από εκεί και πέρα, το αν είναι σταθερή στη θάνχη ή ασταθής, αυτό διαχωρίζεται από τις καταστάσεις που τους παθαίνει ο άνθρωπος. Έτσι, η σταθερή στη θάνχη είναι μια κατάσταση στην οποία μετά από έντονο στρες, μετά από μια σωματική άσκηση, από καταστάσεις δηλαδή που αυξάνουν το καρδιακό έργο, οδηγούν στην εμφάνιση του πόνου. Στην εμφάνιση λοιπόν της θάνχης. Όταν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν περπατάει, τρέχει, καταπονείται, στρεσάρεται, πονάει. Ο πόνος αυτός είναι συνήθως 10 με 15 λεπτά και υφίεται με την άρση του στρες. Αυτό ονομάζεται στιθάνχη λοιπόν. Όσον αφορά τώρα την ασταθή, είναι λίγο τα πράγματα πιο δύσκολα εδώ πέρα. Ασταθή στιθάνχη, στην ουσία πρόκειται για μια προεμφραγματική κατάσταση ή τέλος πάντων κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει και στο έμφραγμα. Όσον αφορά την ασταθή, ο πόνος μπορεί να εμφανιστεί είτε στην ηρεμία, είτε ακόμα και στην άσκηση, αλλά με πολύ συχνά επεισόδια, ακατάστατα, να διαρκέσει πάλι το ίδιο 10 με 15 λεπτά και είναι αυτό το σύμπτωμα κυρίως που οδηγεί τον ασθενή στο νοσοκομείο ή τέλος πάντων στο γιατρό, έτσι ώστε να ψαχτεί πιο ενδελεχώς. Και είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει λοιπόν στο έμφραγμα. Έτσι. Αυτές οι δύο κατηγορίες, τις σταθερούς και τις ασταθούς στιθάνχης. Ωραία, τώρα θα μας εξηγήσετε, κύριε Σιάρκο, τι είναι το ξύεμφραγμα του μυοκαρδίου. Το ξύεμφραγμα του μυοκαρδίου στην ουσία είναι μία νέκρωση μυοκαρδιακού ιστού. Έτσι όπως είπαμε οι στεφανιές αρτηρίες, οι οποίες προμηθεύουν με αίμα την καρδιά, προμηθεύουν λοιπόν με το οξυγόνο, κάποια στιγμή για διάφορους λόγους, κυρίως λόγω αθυρωμάτωσης, οδηγούνται σε στένωση λοιπόν του αυλού. Με αποτέλεσμα να αποκόπτεται η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη αρτηρία ή στις αρτηρίες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωμάτων θωρακικού πόνου, στη θάνχη δηλαδή. Πράγμα το οποίο οδηγεί τον ασθενή λοιπόν στο ιατρείο. Αυτό λοιπόν στην ουσία, στο νοσοκομείο. Αυτό λοιπόν στην ουσία είναι το ξύεμφραγμα του μυοκαρδίου. Μόλις λοιπόν ο ασθενής φτάσει στο νοσοκομείο ή στο γιατρό,
με αυτόν τον πόνο, αμέσως γίνεται ένα καρδιογράφημα. Έτσι, σε αυτό το καρδιογράφημα λοιπόν παρατηρούμε το τι γίνεται. Και για να πούμε λοιπόν τοξία, ότι αυτός ο ασθενής έχει οξία εμφραματομυοκαρδίου, πρέπει να πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Άρα λοιπόν διαχωρίζουμε τοξία εμφραματομυοκαρδίου με ανάσπαση λοιπόν του εστί ή με κατάσπαση. Με την ανάσπαση μιλάμε για το οξία εμφραματομυοκαρδίου και κυρίως είναι αυτό το οξία εμφραματομυοκαρδίου το οποίο πιο πολλοί κόσμος του είναι πιο πολύ ευρέως γνωστό. Ότι όταν ρωτάμε έναν ασθενή τι έχει περάσει έμφραμα, το ξέρουν. Ναι, έχω περάσει έμφραμα. Έτσι λοιπόν είναι με ανασπάσεις λοιπόν του εστί, διαστήματος στο καρδιογράφημα ή χωρίς ανασπάσεις. Το εστί είναι δύο εμφράγματα, δύο τύποι εμφραγμάτων οι οποίοι είναι απότοκοι της αθυρωμάτωσης και της μη σωστής λειτουργίας των στεφανιαίων αρτηριών. Έτσι, άρα λοιπόν της μη καλής αιμάτωσης του μυοκαρδίου. Έτσι λοιπόν, είτε πρόκειται για τη μία περίπτωση είτε για την άλλη, το μυοκάρδιο λοιπόν δεν αιματώνεται επαρκώς, άρα δεν προμηθεύεται επαρκώς οξυγόνο, αρχίζει και αναπτύσσεται ενδοθυλιακή δυσλειτουργία, οδηγούμαστε σε στένωση λοιπόν της στεφανιαίας αρτηρίας με αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωμάτων και κατόπιν τη διάγνωση του οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου. Από εκεί και πέρα, εφόσον διαγνωστεί, το οποίο μπορεί να γίνει με ένα απλό καρδιογράφημα και κατ' επέκταση με αιματολογικές εξετάσεις, κατόπιν επερχόμαστε στην αντιμετώπιση του οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου, είτε της μιας περίπτωσης είτε της άλλης. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η διαφορά του οξύ εμφράγματος του μυοκαρδίου με το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Το οξύ έφραγμα του μυοκαρδίου είναι στην ουσία αυτό που προείπαμε. Καταρχήν όλα είναι οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο είναι το οξύ έφραγμα του μυοκαρδίου με την ανάσπαση και οξύ έφραγμα του μυοκαρδίου με κατάσπαση λοιπόν του ST. Έτσι στην ουσία όλα είναι οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Απλά στην ουσία διαφέρει το ένα από το άλλο όσον αφορά και την έκταση, όσον αφορά και την αντιμετώπιση πολλές φορές. Το αν θα γίνει άμεσα, ας το πούμε, στεφανιογραφικός έλεγχος, το οποίο θα πούμε τι είναι ο στεφανιογραφικός έλεγχος, ή αν δεν θα γίνει άμεσα. Κατά κάποιο τρόπο διαχωρίζουμε λοιπόν το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με την ανάσπαση και το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με κατάσπαση λοιπόν του εστί. Ή ακόμα υπάρχει και το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, βέβαια σε όχι τόσο πάρα πολύ συχνό, αλλά υπάρχει και το βλέπουμε στους ασθενείς μας, είναι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, το οποίο έχει ένα καλό καρδιογράφημα, φυσιολογικό καρδιογράφημα, αλλά συνοδεύεται από αιματολογικές διαταραχές και κυρίως την αύξηση των ενζήμων του μυοκαρδίου, τα οποία ούτως άλλως τα μετράμε. Αυτό το έμφραγμα κατατάσσεται στα εμφράγματα τα οποία είναι χωρίς ανάσπαση λοιπόν του εστί. Άρα στην ουσία πρόκειται για το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, μια ευρεία έννοια η οποία περιλαμβάνει επιμέρους καταστάσεις όπως το οξύ έμφραγμα με ανάσπαση, με κατάσπαση και το έμφραγμα που συνοδεύεται από φυσιολογικό καρδιογράφημα αλλά με μυανατολογικές διαταραχές. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε σε τι οφείλεται το έμφραγμα. Σε τι οφείλεται το έμφραγμα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Στην ουσία πρόκειται για διαταραχές οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα, όπως είπαμε, την στένωση λοιπόν των στεφανιαίων αρτηριών. Και ποιος είναι ο κυρίαρχος, ο ένοχος όσον αφορά την στένωση, είναι φυσικά η αθυρωμάτωση. Η δημιουργία λοιπόν αθυρωματικών πλακών σε στεφανιαίες αρτηρίες. Υπάρχουν τώρα άλλες αιτίες που παθαίνουμε έφραγμα? Και φυσικά υπάρχουν, αλλά όπως προείπαμε, όλα αυτά περιέχονται μέσα στους προδιαθεστικούς παράγοντες της εμφάνισης λοιπόν στεφανιαίας νόσου και κατ' επέκταση της εμφάνισης λοιπόν οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου. Έτσι λοιπόν πολύ σημαντικό ρόλο παίζει λοιπόν η αθυρωμάτωση. Η δημιουργία λοιπόν αθυρωματικών πλακών, που οφείλουμε να πούμε ότι οι αθυρωματικές πλάκες δεν σχηματίζονται από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι μια διαδικασία πολύ χρονοβόρα. Δημιουργείται από τη γέννηση και συνεχίζει μέχρι τη στιγμή που εμείς πεθαίνουμε, να το πούμε έτσι απλά. Οπότε το κυρίαρχος ρόλος είναι αυτός. Είναι η δημιουργία λοιπόν αθυρωματικών πλακών. Δεν θα πούμε τώρα στη διαδικασία ποιες πλάκες είναι ευαίσθητες και ποιες όχι, ποιες είναι σταθερές, ασταθείς πλάκες κτλ. Είναι μια πάρα πολύ. Πρέπει να τα πούμε αυτά με πολλές λεπτομέρειες, τα οποία πιστεύω ότι δεν είναι και πάρα πολύ. Θα κουράσουμε πιο πολύ. Αλλά η δημιουργία αθυρωματικών πλακών είναι αυτή η οποία οδηγεί λοιπόν σε στένωση των στεφανιαίων αρτηριών. Έτσι λοιπόν, σημαντικό ρόλο παίζει η
παρουσία ή όχι αυξημένων λιπιδίων λοιπόν στον οργανισμό μας. Έτσι. Άρα στην ουσία, για να τα πούμε απλά τα πράγματα, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, η καλή χοληστερίνη που λέμε η HDL και η κακή χοληστερίνη που είναι η LDL. Έτσι λοιπόν, ένας άνθρωπος θα πρέπει σαν έλεγχο να ελέγχει λοιπόν το λιπιδημικό του προφίλ, το οποίο μας δείχνει κατά πόσο το αθυρωματικό του φορτίο είναι μεγάλο ή όχι. Τώρα, ο ρόλος του καπνίσματος, κύριε Σάρκου, και της διατροφής, πόσο σημαντικός είναι στο να πάθουμε ένα έφραγμα? Όσον αφορά η διατροφή, τη διατροφή την βάζουμε μέσα στο πλαίσιο, ας το πούμε, της σωστής ή όχι διατροφής, με την έννοια τρώμε λιπαρά, δεν τρώμε λιπαρά, τι διατροφή έχουμε, πώς είμαστε, και επίσης σε συνάρτηση με το σωματικό μας βάρος. Δηλαδή, αν έχω μια χοληστερίνη, οποιοδήποτε αν έχει μια χοληστερίνη, ας το πούμε, αυξημένη, να σας πω μια τιμή 300, πάντα το ρωτάμε τι τρως. Έτσι. Άρα λοιπόν η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο, και αφού είμαστε και μια χώρα που έχουμε τη μεσογειακή διατροφή, καλό θα είναι να την ακολουθούμε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το κάπνισμα, είμαι ο τελευταίος. Το κάπνισμα έχει ελεγχθεί και έχει ενοχοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά για την Στεφανία Νόσο, και αλλά και για όχι μόνο τη Στεφανία Νόσο και για άλλες παθήσεις. Τι να πούμε για το κάπνισμα? Το κάπνισμα είναι επιβλάβες. Αυτό είναι λογικό δεδομένο. Και φυσικά λέμε σε όλους τους ασθενείς διακοπή καπνίσματος. Και σε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και σε εκείνους που δεν έχουν Στεφανία Νόσο. Η καθιστική ζωή. Φυσικά. Η άσκηση. Άλλωστε, όταν μαθαίνει κάποιος έφραγμα και φεύγει από εμάς, πάει λοιπόν στο σπίτι, το πρώτο πράγμα που του λέμε, πέρα από την τακτική λήψη της αγωγής, την καλύτερη της να βελτιώσει τις διατροφικές σου συνήθειες κτλ., είναι η άσκηση. Είναι το περπάτημα. Πρέπει λοιπόν να περπατάμε, πρέπει λοιπόν να γυμναζόμαστε, πάντα φυσικά μέσα σε λογικά πλαίσια και όσο μπορεί ο καθένας. Δεν μιλάμε να γίνουμε όλοι, να τρέχουμε στα γυμναστήρια ή να γίνουμε όλοι bodybuilder, αλλά γενικότερα η γυμναστική παίζει σημαντικό ρόλο στον περιορισμό ή ακόμα και στην μείωση της εμφάνισης της Στεφανίας Νόσου. Άρα λοιπόν περπάτημα, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Κύριε Σιάρκου, τώρα θέλω να μου πείτε αν το έφραγμα προκαλεί μία ζημιά στην καρδιά και αν αυτή η ζημιά είναι μόνιμη ή παροδική. Ναι. Καταρχήν προκαλεί ζημιά. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Η ζημιά αυτή τώρα, αν είναι μόνιμη ή παροδική, μπορεί να παίξει ρόλο και ο χρόνος, δηλαδή το πότε παθαίνεις το έμφραγμα και το πότε ζητάς την ιατρική βοήθεια. Και πότε λοιπόν καταλήγεις εσύ στο γιατρό. Ναι, μπορεί να είναι μόνιμη. Άλλωστε η καρδιά αιματώνεται από πολλές στεφανιές, από τρεις στεφανιές αρτηρίες. Τώρα αν μία έχει τη στένωση και αν μία ενοχοποιείται για το έμφραγμα του μυοκαρδίου, έχουμε άλλες δύο αρτηρίες οι οποίες δουλεύουν, οι οποίες αιματώνουν την καρδιά. Είναι μόνιμη λοιπόν η βλάβη. Απλά από εκεί και πέρα, εφόσον το διαπιστώσουμε, το διαγνώσουμε και το θεραπεύσουμε, θεραπεύσουμε λοιπόν τη στένωση, θεραπεύσουμε λοιπόν το αγγείο το οποίο έχει το πρόβλημα, από εκεί και πέρα, ακολουθώντας μια φυσιολογική ζωή και μια φαρμακευτική αγωγή η οποία χρειάζεται, ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει και χωρίς προβλήματα, αλλά και δεν σημαίνει ότι θα έχει έναν πρόωρο θάνατο Στεφανία Νόσου. Έτσι λοιπόν, ναι, είναι μόνιμη βλάβη. Σημαντικό ρόλο παίζει η συμμόρφωση λοιπόν του ασθενούς και η φαρμακευτική του αγωγή. Τώρα θα ήθελα να σας μου πείτε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του φράγματος και της καρδιακής ανακοπής. Μεγάλη κουβέντα. Το έμφραγμα μπορεί να οδηγήσει στην ανακοπή. Αυτό είναι δεδομένο. Το αν η ανακοπή είναι έμφραγμα, αυτό δεν είναι δεδομένο. Και υπάρχουν πολλές καταστάσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην ανακοπή. Δηλαδή, π.χ. αν ένας άνθρωπος έχει πάθει ανακοπή, δεν σημαίνει ότι έχει πάθει έμφραγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις, πάρα πολλές διαταραχές οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μια καρδιακή ανακοπή. Ακόμα και καρδιολογικές παθήσεις, όπως είναι κάποιες σοβαρές αρρυθμίες, οι οποίες δεν σχετίζονται φυσικά με έμφραγμα, μπορούν να οδηγήσουν στην ανακοπή. Ποια είναι η αιτία της ανακοπής, αυτό θα το βρούμε εφόσον
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τον ασθενή. Από εκεί και πέρα, ναι, το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το ξύμφραγμα του μυοκαρδίου φυσικά μπορεί να οδηγήσει στην ανακοπή. Εννοείται, αλλά πάντα δεν σημαίνει ότι όποιος παθαίνει ανακοπή έχει πάθει έμφραγμα. Υπάρχουν πολλές διαταραχές λοιπόν που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό. Τώρα κύριε Σιάρκο, θα ήθελα να μου πείτε, μια καρδιακή ανακοπή πώς μπορούμε να την ξεχωρίσουμε εμείς οι πολίτες και τι βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε άμεσα. Μια καρδιακή ανακοπή. Καταρχήν εννοώντας καρδιακή ανακοπή σημαίνει ότι ένας άνθρωπος χάνει τις αισθήσεις του. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος περπατάει και ξαφνικά πέφτει κάτω. Από εκεί και πέρα το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να πώς θα βοηθήσουμε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί μια ανακοπή που δεν ξέρουμε φυσικά αν είναι καρδιακή ανακοπή ή αν είναι κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν εφαρμόζουμε όλα αυτά τα οποία ξέρουμε, αν τα ξέρουμε φυσικά, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο το ευρύ κοινό είναι εκπαιδευμένο, της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Έτσι. Άρα λοιπόν πλησιάζουμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή χάσει τις αισθήσεις του και θα αποχάσει τις αισθήσεις του γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε αν είναι ανακοπή. Και το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουμε είναι βλέπω, αισθάνομαι, ακούω. Άρα βλέπω αν αναπνέει, αισθάνομαι αν αναπνέει τον αέρα και ακούω αν αναπνέει πάλι. Από εκεί και πέρα, εφόσον δεν μπορώ να καταλάβω κάτι από όλα αυτά, αρχίζω λοιπόν την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, η οποία είναι θωρακικές μαλάξεις, εμφυσίσεις και στη συνέχεια η χορήγηση φαρμάκων όσο αυτό είναι δυνατόν και προσπαθώ να προσφέρω βοήθεια έτσι ώστε αυτό το άτομο να μεταφερθεί με όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες στο νοσοκομείο. Αλλά εδώ να πούμε ότι κάποιος ο οποίος παθαίνει λιποθυμία που λέει πολύ ο κόσμος, συγκοπή, πέφτει κάτω, δεν σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή πάντα έχει καρδιακή ανακοπή και επειδή μιλάμε και για τη στεφάνεια ενός, δεν σημαίνει ότι παθαίνει πάντα έμφραγμα. Η διάγνωση θα γίνει κατά τη διάρκεια του ασθενούς, κατά την πορεία και κατά τη διακομιδή του λοιπόν στο νοσοκομείο. Οι πρώτες βοήθειες είναι πολύ σημαντικές και πιστεύω ότι όλοι μας θα πρέπει να είμαστε εκπαιδευμένοι, είτε είμαστε γιατροί είτε όχι, για τις πρώτες βοήθειες. Είχαμε κάνει και δική εκπομπή με την κυρία Πελτσίδου για πρώτες βοήθειες. Την κυρία Πελτσίδου, ναι. Ναι. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε και να μας μιλήσετε για τη θεραπεία της στεφανίας νόσου. Η θεραπεία. Η θεραπεία και αυτή είναι μια σύνθετη κατάσταση, ας το πούμε έτσι. Περιλαμβάνει την διάγνωση και περιλαμβάνει στη συνέχεια λοιπόν τη θεραπεία. Ας ξεκινήσουμε λίγα λόγια για τη διάγνωση λοιπόν, όσον αφορά τη διάγνωση. Εντάξει, ο άλλος πονάει στο στήθος, πηγαίνει στο νοσοκομείο, πηγαίνει στο γιατρό, του κάνει ο γιατρός το καρδιογράφημα, είναι με ανάσπαση που είπαμε του εστί, είναι με κατάσπαση, είναι με τη θετική τροπονίνη, αντιμετωπίζεται ενδονοσοκομιακά, εισάγεται στο νοσοκομείο, τίθεται σε φαρμακευτική αγωγή και από εκεί και πέρα προβαίνει σε αιμοδυναμικό έλεγχο σε στεφανιογραφία. Τι γίνεται όμως με τους ανθρώπους, πρώτα να πούμε, που δεν παθαίνουν κάτι, αλλά είτε έχουν κάποιο σύμπτωμα ήπιο, είτε δεν έχουν κάποιο σύμπτωμα. Έτσι λοιπόν έχουμε τους ασθενείς οι οποίοι πηγαίνουν στο γιατρό γιατί αισθάνονται κάποιο θωρακικό πόνο. Οποιονδήποτε θωρακικό πόνο, ό,τι είναι και με γι' αυτό. Ο γιατρός οφείλει να τους εξετάσει, να τους πάρει ένα πολύ καλό ιατρικό ιστορικό και στη συνέχεια, αν χρειάζεται, να προβεί σε ορισμένες διαγνωστικές λοιπόν εξετάσεις. Που περιλαμβάνουν το καρδιογράφημα, περιλαμβάνουν έναν υπέρηχο καρδιάς και αναλόγως λοιπόν τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται λοιπόν αυτός ο ασθενής, την κατάλληλη εξέταση η οποία θα θέσει τη διάγνωση ή θα αποκλείσει τη στεφανία νόσου. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το ιστορικό, το οικογενειακό του ιστορικό, οι συνήθειές του. Καπνίζει, δεν καπνίζει, πίνει αλκοόλ. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε και το αλκοόλ, το οποίο είναι ένας πολύ σοβαρός παράγοντας για στεφανία νόσου. Πίνει. Καταναλώνει και πόσο καταναλώνει αλκοόλ, οι διατροφικές του συνήθειες, το αν ασκείται ή δεν ασκείται και από εκεί και πέρα τι συνοσηρότητες έχει. Έχει υπέρταση, έχει σαχαρωδή διαβήτη, έχει υπερλιπιδημίες. Άρα λοιπόν το να θέσουμε πρώτα την υποψία λοιπόν για στεφανία νόσου, όπως καταλαβαίνετε είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα και η οποία πρέπει να γίνει με τις κατάλληλες εξετάσεις. Έτσι λοιπόν το καρδιογράφημα, υπέρηχους αιματολογικές εξετάσεις ή μπορούν να θέσουν λοιπόν την υποψία της στεφανίας νόσου. Από εκεί και πέρα, εφόσον τεθεί η υποψία, να πάρουμε δηλαδή αυτό το σενάριο, πρέπει να γίνει μια εξέταση.
η οποία θα επιβεβαιώσει. Έτσι λοιπόν έχουμε κατά κάποιο τρόπο, υπάρχουν στο διαδίκτυο να πω, αλλά και στις δικές μας ας πούμε καρδιολογικές κατευθυντήριες οδηγίες, ειδικοί πίνακες οι οποίοι κατατάσσουν τους ασθενείς αναλόγως την πιθανότητα εμφάνισης λοιπόν στεφανιαίους επεισοδίου στα επόμενα χρόνια. Αναλόγως λοιπόν το ποσοστό της πιθανότητας εμφάνισης, κάνουμε λοιπόν και την αντίστοιχη εξέταση η οποία μπορεί να μας οδηγήσει λοιπόν στη διάγνωση. Και είναι ευρέως γνωστό το τεσκόπωσης. Ξέρουμε όλοι τι είναι το τεσκόπωσης, ο διάδρομος στον οποίο τρέχουμε. Ξέρουμε το σμηθυρογράφημα μυοκαρδίου, φαντάζομαι οι περισσότεροι. Ίσως πάντα σίγουρα θα έχουμε κάποιο συγγενή ο οποίος έχει στεφανιά νόσο και ο οποίος έχει υποβληθεί σε τέτοιες εξετάσεις. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει μπει και η αξονική στεφανογραφία, η οποία αξονική στεφανογραφία είναι στην ουσία μια αξονική τομογραφία του θώρακα, από την οποία σκιαγραφούνται λοιπόν τα στεφανιακά και μπορούμε να δούμε τις βλάβες και την ανατομία λοιπόν των στεφανιαίων αρτηρίων. Και στο τέλος έχω αφήσει τη στεφανιογραφία λοιπόν. Όλες αυτές οι εξετάσεις σαν στόχο έχουν καταρχήν να οδηγήσουν λοιπόν στην στεφανιογραφία. Η στεφανιογραφία... Να κάνουμε ένα... Βεβαίως. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακολουθεί και το δελτίο ειδήσεων και ξανά κοντά σας εδώ με τον κύριο Σιάρκο. Βεβαίως. Λοιπόν, ξανά κοντά σας εδώ με τον κύριο Μιχαήλ Σιάρκο, ειδικός καρδιολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου. Είναι υποψήφιος διδάκτορ ιατρικής σχολής, μετεκπαιδευτής στη Μεγάλη Βρετανία, και το λέω γιατί έχω ερωτήσεις μετά να συγκρίνουμε Ελλάδα και εξωτερικό. Τι άλλο να πω, δεν λέω τίποτα, πάω σε ερώτηση γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Θα μας εξηγήσετε τώρα τι είναι η επεμβατική καρδιολογία. Βεβαίως. Στην ουσία η επεμβατική καρδιολογία είναι το μέρος εκείνης της καρδιολογίας το οποίο μας επιτρέπει να θέσουμε τη διάγνωση λοιπόν και την αντιμετώπιση λοιπόν της στεφανιάς νόσου. Τουλάχιστον την επεμβατική αντιμετώπιση της στεφανιάς νόσου, γιατί έχουμε και τη φαρμακευτική αντιμετώπιση. Έτσι λοιπόν, όταν ένας ασθενής φτάνει στο σημείο να κάνει λοιπόν μια στεφανιογραφία, στην ουσία αποτελεί τον, η στεφανιογραφία τον τρόπο απεικόνησης λοιπόν των στεφανιαίων αρτηριών. Πώς έχουμε λοιπόν την απλή ακτινογραφία ή την αξονική. Έτσι λοιπόν, ο τρόπος απεικόνησης των στεφανιαίων αρτηριών, της ανατομικής τους, όπως επίσης και της μορφολογίας τους, αποτελεί λοιπόν η στεφανιογραφία. Λίγα λόγια για το πώς γίνεται η στεφανιογραφία, πιστεύω είναι ευρέως γνωστό και γενικότερα είναι μια εξέταση η οποία πλέον στις μέρες μας έχει καταντήσει ρουτίνα. Στην ουσία καθετηριάζουμε μια περιφερειακή λοιπόν πλέον αρτηρία, την κυρκυρική, γιατί σήμερα οφείλουμε να πούμε ότι το πλείστον των περιπτώσεων των στεφανιογραφιών γίνονται από την κυρκυρική λοιπόν αρτηρία, είτε το αριστερού είτε του δεξιού χεριού. Παλιότερα χρησιμοποιούσαμε περισσότερο τη μυριαία αρτηρία, τώρα πλέον τίνουμε για διάφορους λόγους που δεν υπάρχει λόγος να τους αναφέρουμε τώρα να μπούμε από την κυρκυρική αρτηρία. Αφού λοιπόν καθετηριάζουμε την κυρκυρική αρτηρία και εισάγουμε ένα θικάρι στην περιοχή του τρυπήματος, οδηγούμε σύρματα στην καρδιά με αποτέλεσμα λοιπόν την απεικόνιση λοιπόν των στεφανιαίων αρτηριών κατόπιν της έγχυσης σκιαστικού. Ένα σκιαστικό το οποίο το χρησιμοποιούμε και όλα στις αξονικές, μαγνητικές, είναι κάπως η ίδια λειτουργία του. Έτσι λοιπόν και με διάφορες προβολές μπορούμε να απεικονίσουμε σε μια οθόνη live εκείνη τη στιγμή τα στεφανιαία ακία μας. Και βλέπουμε εκείνη τη στιγμή τι υπάρχει, τι γίνεται. Έχουμε βλάβες, δεν έχουμε βλάβες. Και αναλόγως στη συνέχεια συνεχίζουμε. Και λέω αναλόγως συνεχίζουμε γιατί πάντα κάθε εξέταση που πρέπει να γίνεται, γίνεται πάντα υπό ενδείξεων. Έτσι λοιπόν, για να φτάσει λοιπόν αυτός ο ασθενής να κάνει λοιπόν τη στεφανιογραφία, για να δούμε λοιπόν την ύπαρξη ή όχι βλαβών της στεφανιαίας αρτηρίας, σημαίνει ότι είχε απόλυτη ένδειξη για την εξέταση αυτή. Αναλόγως λοιπόν το τι είχε ο ασθενής και αναλόγως των ευρημάτων λοιπόν των στεφανιαίων αρτηρίων, προχωρούμε στη συνέχεια στο επόμενο στάδιο που σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν είναι λεγόμενη αγκιοπλαστική. Άρα λοιπόν στεφανιογραφία στην ουσία είναι η απεικόνιση λοιπόν των στεφανιαίων αρτηριών και στη συνέχεια η αποκατάσταση λοιπόν
των πιθανών και των υπαρκτών στενώσεων στη στεφανή αρτηρία είναι λοιπόν η αγκιοπλαστική, η οποία γίνεται εκείνη τη στιγμή με τα ίδια εργαλεία τα οποία έχουμε. Εισάγουμε πάλι καθετήρες, εισάγουμε λοιπόν σύρματα στο ένοχο αγκείο λοιπόν, το οποίο προκαλεί λοιπόν τη στένωση, κατά προέκταση προκαλεί τα σύμπτωματα και κατά προέκταση έχει προκαλέσει στον ασθενή είτε το σύμπτωμα της σταθερού στιθάκης, είτε την ασταθή στιθάκη, είτε το οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση του αγκείου με το λεγόμενο μπαλονάκι, που ευρέως το ξέρουμε και όλοι το λένε μπαλονάκι. Υφίσταται κίνδυνη όταν κάποιος υποβάλλεται στην εφανιογραφία? Θέλουμε να πούμε ότι καμία επεμβατική μέθοδο λοιπόν στην ιατρική δεν είναι άμυρη κινδυνών. Έτσι, φυσικά και υπάρχουν κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι αυτοί τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη λοιπόν της τεχνολογίας, ακόμα και στο επίπεδο της επεμβατικής καρδιολογίας, έχουν μειωθεί δραματικά. Έτσι λοιπόν τους κινδύνους αυτούς, μπορούμε να τους κατηγοριοποιήσουμε σε δύο, ας το πούμε, μεγάλες κατηγορίες. Κίνδυνοι από την περιοχή στην οποία τρυπούμε εμείς την αρτηρία και κίνδυνοι από την ίδια τη διαδικασία, όπως επίσης και από την διαδικασία αποκατάστασης λοιπόν των στενώσεων των στεμφανιών. Έτσι, οι κίνδυνοι όσον αφορά τις επιπλοκές λοιπόν που μπορούμε να έχουμε από τον καθετηριασμό λοιπόν της περιφερειακής αρτηρίας, μπορεί να είναι ένα αιμάτωμα, μπορεί να είναι ένα ίδημα, μπορεί να είναι μία, σε χειρότερες περιπτώσεις μπορεί να είναι ένας τραυματισμός λοιπόν της κερκιδικής αρτηρίας, που οφείλουμε να πούμε όμως ότι στο πλήστο των περιπτώσεων και αντιμετωπίζονται γρήγορα, αλλά και τις περισσότερες φορές ο ασθενής δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά τις επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια λοιπόν της στεφανιογραφίας και κατά επέκταση κατά τη διάρκεια λοιπόν της αγκιοπλαστικής, μπορεί να είναι ένα εγκεφαλικό που μπορεί να γίνει από κάποιες προϋπάρχουσες πλάκες, οι οποίες μπορεί να υπάρχουν στα αγκεία του ασθενούς, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα σύρματα, οι καθετήρες περνάνε από αγκεία και είναι εύκολο λοιπόν τα αγκεία να τραυματιστούν. Μπορεί να εμφανιστεί ένα οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου, ένα δεύτερο οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου κατά διάρκεια της διαδικασίας, αρρυθμίες, οι οποίες οφείλουμε να πούμε όμως ότι οι επιπλοκές, αν επιπλοκές λοιπόν της στεφανιογραφίας και της αγκιοπλαστικής, είναι σε πολύ μικρό ποσοστό, και αυτό δεν σημαίνει ότι ένας ασθενής που θα υποβληθεί λοιπόν στο στεφανιογραφικό έλεγχο και θα υποβληθεί κατά επέκταση σε αγκιοπλαστική, δεν σημαίνει ότι θα τις πάθει όλες αυτές τις επιπλοκές. Έτσι, σε γενικές γραμμές, κάθε επεμβατική μέθοδος φυσικά έχει και τις επιπλοκές της. Ενημερώνουμε τον ασθενή, ο ασθενής μπαίνει πλήρως ενημερωμένος και για τη διαδικασία, αλλά το πόσο θα κρατήσει η διαδικασία, το τι θα γίνει κατά διάρκεια της διαδικασίας, το τι αποφάσεις θα πάρθουν και στη συνέχεια όσον αφορά και τις επιπλοκές της επέμβασης. Αμέσως μετά τη στεφανιογραφία ή της αγκιοπλαστικής, ο ασθενής αναλόγως στο τι έχει πάθει, είτε μπορεί να πάρει εξιτήριο την ίδια μέρα, είτε μπορεί να πάρει εξιτήριο την επόμενη μέρα, ή να συνεχιστεί η νοσηλεία του στο νοσοκομείο για αποκατάσταση λοιπόν της υγείας του. Αναλόγως φυσικά τον λόγο για τον οποίο έχει στεφανιογραφηθεί και έχει προβεί σε αγκιοπλαστική. Κύριε Σιάρκο, τώρα θα ήθελα να μου πείτε τι είναι η αγκιοπλαστική και είναι όσο αυτό που λέμε και ξέρει ο κόσμος, μπαλονάκι. Μπαλονάκι. Το είπαμε. Στην ουσία, έτσι λοιπόν, ο ασθενής ο οποίος φτάνει να κάνει ένα στεφανιογραφικό έλεγχο, το κάνει γιατί πρέπει να το κάνει, γιατί είχε απόλυτη ένδειξη λοιπόν να προβεί σε στεφανιογραφικό έλεγχο. Έτσι λοιπόν, αγκιοπλαστική στην ουσία είναι η αποκατάσταση της ροής σε ένα στεφανιαίο αγκείο με την εμφύτευση λοιπόν ενδοπρόθεσης που λέμε εμείς, το λεγόμενο stent. Δεν είναι μπαλονάκι, είναι stent. Μεταλλικό βιοπροφήσιμο λοιπόν αντικείμενο, το οποίο μπαίνει λοιπόν σε στεφανιαίες αρτηρίες και εκπτύσσει το τμήμα το οποίο έχει αποφραχθεί. Έτσι λοιπόν, αυτή στην ουσία είναι η αγκιοπλαστική. Η τοποθέτηση λοιπόν μιας ενδοπρόθεσης, ενός stent για την οποία το αγκείο αυτό ήταν στενωμένο. Αυτή λοιπόν είναι η αγκιοπλαστική, η οποία γίνεται κατά προέκταση λοιπόν της στεφανιογραφίας την ίδια ακριβώς στιγμή. Και μετά τι ακολουθεί μετά την αγκιοπλαστική? Αμέσως μετά την αγκιοπλαστική λοιπόν, ο ασθενής, όπως είπαμε, αναλόγως στο τι έχει πάθει,
Να πούμε λοιπόν, ένας ασθενής ο οποίος προσέρχεται στο νοσοκομείο με αναοξία εμφραγμένου μυοκαρδίου και υποβάλλεται λοιπόν σε στεφανογραφία, θα ακολουθήσουν κάποιες μέρες αποθεραπείας στο ίδιο το νοσοκομείο με τη φαρμακευτική του αγωγή. Ένας ασθενής ο οποίος πηγαίνει για στεφανογραφικό έλεγχο, για τον οποίο δεν έχει πάθει έμφραγμα, αλλά ενδείκνεται να κάνει στεφανογραφία, μπορεί να πάρει εξιτήριο την ίδια ή την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν η νοσηλεία εξαρτάται από το τι έχει ο ασθενής και τον λόγο για τον οποίο έκανε τη στεφανογραφία, και από εκεί και πέρα ο ασθενής θα φύγει είτε την ίδια μέρα είτε μετέπειτα με φαρμακευτική αγωγή. Και αυτή η φαρμακευτική αγωγή είναι που θα βοηθήσει τόσο στην αποκατάσταση λοιπόν του ιδίου του ασθενούς, στην αποκατάσταση να πούμε λοιπόν του μυοκαρδίου και όλες τις καλύτερες λειτουργίες του, αλλά και μετέπειτα στο να μην ξαναπάθει λοιπόν στένωση λοιπόν σε κάποια στεφανή αρτηρία. Και αυτή η φαρμακευτική αγωγή είναι πολλές φορές πολύ σημαντική και είναι ίσως αυτή η οποία θα τον βοηθήσει στη μετέπειτα ζωή του. Άρα λοιπόν το να παραλείπει κάποιος ασθενής τη φαρμακευτική του αγωγή μπορούμε να το θέσουμε αυτό σε έναν παράγοντα επανεμφάνισης λοιπόν και οξείως εφράγματος αλλά και επανεμφάνισης λοιπόν συμπτωμάτων. Άρα είναι πολύ σημαντικό το να διατηρήσει, το να συμμορφωθεί ο ασθενής με την μετέπειτα φαρμακευτική του αγωγή. Το τι περιλαμβάνει τώρα αυτή η φαρμακευτική αγωγή εξατομικεύεται και εξαρτάται φυσικά από το τι έχει πάθει λοιπόν ο ασθενής. Έχω ερώτηση ακροαματή που ρωτάει αν η στεφανογραφία γίνεται με ελαφριά νάρκωση. Γενικά δεν, η στεφανογραφία δεν γίνεται με νάρκωση. Mm-hmm. Έτσι. Γίνεται μια τοπική νάρκωση τοπικά στην περιοχή λοιπόν που θα τρυπήσουμε την αρτηρία, και αν είναι στο χέρι στην περιοχή λοιπόν λίγο πιο πάνω από το καρπό, αν είναι στο πόδι στην περιοχή λοιπόν της μυϊκής αρτηρίας, με τοπική αναισθησία, μια τοπική ίσα ίσα για να μην αισθάνεται ο ασθενής το ας το πούμε τσίμπημα. Μάλιστα. Πολύ απλά, αλλά δεν αρκώνεται ο ασθενής καθόλου, είναι κανονικά, παρακολουθεί, ρωτάει ό,τι θέλει, μιλάει, τα πάντα σε πλήρη συνέστηση. Όπως προανέφερα, είστε μετεκπαιδευτής στη Μεγάλη Βρετανία. Είστε ρούμε έναντι της Ευρώπης και στην πνευματική καρδιολογία? Γενικά. Η άποψή μου, υστερούμε, ναι, υστερούμε, αλλά όχι από άποψη ατόμων, από άποψη ιατρών και από άποψη δουλειάς, αλλά υστερούμε δυστυχώς από την δημιουργία ενός συστήματος που θα βοηθήσει τους ασθενείς. Έτσι λοιπόν, ενώ οι Έλληνες γιατροί είναι πάρα πολύ καλοί, οι Έλληνες καρδιολόγοι είναι πάρα πολύ καλά, άρτια εκπαιδευμένοι, είτε αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό, είτε ακόμα και αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύονται εδώ πέρα, γενικότερα υστερούμε σαν σύστημα, δυστυχώς. Έτσι λοιπόν, η επεμβατική καρδιολογία μπορούμε να πούμε ότι για αυτούς τους λόγους, και σαν σύστημα, αλλά και σαν νοσοκομεία, και σαν υλικοτεχνική υποδομή, τεχνολογική υποδομή, ναι, στην Ελλάδα είναι σε ένα χαμηλότερο, θεωρώ, επίπεδο σε σχέση με το εξωτερικό. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η οξία καταπολέμηση των προδιαθεσικών παραγόντων, με συγχωρείτε. Είναι αυτό το οποίο έχουμε πει ότι, και πιστεύω ότι θα κλείσουμε και με αυτό το πράγμα γενικά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι προδιαθεσικοί παράγοντες. Και ίσως ο γιατρός θα έπρεπε να εστιάζει πρώτα λοιπόν στους προδιαθεσικούς παράγοντες του κάθε ατόμου και στη συνέχεια τι θα πρέπει να κάνει. Άρα λοιπόν ένα καλό ιστορικό και μια καλή κλινική εξέταση θα βοηθήσει πάρα πολύ τόσο στην πρόληψη αλλά και ίσως στη διάγνωση λοιπόν της στεφανίας νόσου. Έτσι λοιπόν οι προδιαθεσικοί παράγοντες που έχουμε ήδη πει, η ύπαρξη αθυρωματικού φορτίου, η ύπαρξη μιας άλλης αγκιακής νόσου, η ύπαρξη του οικογενειακού ιστορικού, του καπνίσματος, της πίεσης, του ζαχαρούς διαβήτη, του μεταβολικού συνδρόμου, της έλλειψης σωματικής άσκησης, είναι παράγοντες οι οποίοι δυνητικά, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, θα οδηγήσουν λοιπόν τον ασθενή σε στεφανία νόσου. Έτσι λοιπόν, αν έχω μπροστά μου έναν ασθενή ο οποίος έχει πίεση, οφείλω να του, όχι να του θεραπεύσω, οφείλω λοιπόν να βάλω, να κάνω την πίεση του να είναι φυσιολογική. Και αυτό μπορεί να γίνει φυσικά και με τροποποίηση της ζωής και των διατροφικών αλλά και των κοινωνικών συνθήκων και με φάρμακα. Αν έχω έναν ασθενή μπροστά μου ο οποίος δεν ασκείται, οφείλω να τον πω πρέπει να ασκηθείς. Αν έχω έναν ασθενή μπροστά μου ο οποίος έχει αυξημένο σωματικό βάρος, οφείλω να του πω και να κάνει δίαιτα και οφείλω να του πω ότι μπορεί στο μέλλον να μην πάθει έμφραγμα ή να μην πάθει κάτι όσον αφορά την καρδιά, αλλά αγκιακά μπορεί να πάθει
κάτι άλλο. Μπορεί να νοσήσει όχι από την καρδιά, αλλά από κάποια άλλα νοσήματα, όπως είναι ας πούμε ένα εγκεφαλικό, το οποίο ούτως ή άλλως συσχετίζεται και με την καρδιακή νόσο. Αν έχω έναν ασθενή ο οποίος έχει ένα αυξημένο λιπηδημικό προφίλ, οφείλω να του πω να βελτιώσει και τις διατροφικές του συνήθειες, όπως είπαμε, αλλά οφείλω να του πω, οφείλω και να το βάλω σε φαρμακευτική αγωγή, γιατί είναι πολύ δύσκολο με τη διατροφή. Τόσο λοιπόν να πετύχεις ομαλοποίηση λοιπόν τον λιπηδημικό, του λιπηδημικού προφίλ, αλλά δεν μπορείς και σε έναν ασθενή να πεις μην τρως τίποτα. Άρα λοιπόν κοιτάμε σφαιρικά τον κάθε άνθρωπο από όλες τις πλευρές, βάζουμε την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Δεν σημαίνει ότι κάθε ασθενής χρειάζεται φάρμακο ή κάθε άνθρωπος χρειάζεται φάρμακο, αλλά βάζουμε την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και δίνουμε τις κατάλληλες συμβουλές για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και το κοινωνικό του προφίλ, το σωματικό του προφίλ, αλλά και να βελτιώσουμε φυσικά ή να μπορέσουμε να μειώσουμε την πιθανότητα εμφάνισης στεφανίας νόσου λοιπόν στο μέλλον. Άρα γενικότερα οι προδιαθετικοί παράγοντες είναι τροποποιήσιμοι, είναι εύκολα τροποποιήσιμοι πολλές φορές. Πάντα θέλει συνεργασία γιατρού και ασθενούς και πάντα χρειάζεται τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει όλα αυτά τα καλά για τα επόμενα χρόνια στον ασθενή τον ίδιο. Αλλά σημαντικό είναι, το πιο σημαντικό ίσως βέβαια, είναι η ίδια η συμμόρφωση του ασθενούς. Η συμμόρφωση του ασθενούς με τις νέες λοιπόν συνθήκες, δηλαδή την άσκηση, την τακτική λήψη της φαρμακευτικής αγωγής, την αλλαγή των συνηθιών του. Και επίσης να πω ότι δεν σημαίνει ότι όλοι οι ασθενείς χρειάζονται φάρμακα. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ασθενείς οι οποίοι, οι ανθρώπους, να μην πω ασθενείς, ανθρώπους που έχουν μια πίεση η οποία είναι δεν είναι, λιπηδημικό προφίλ το οποίο ίσως με μια δίαιτα θα μπορούσε να ελαττωθεί και εμείς αμέσως συνταγογραφούμε φάρμακα. Άρα λοιπόν και εμείς οι ασθενείς θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στο τι κάνουμε αλλά και στο τι παρέχουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα τώρα λίγο πριν κλείσουμε, κύριε Σιάρκο, να μου πείτε αν ένας υγιής πρέπει να κάνει προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις για τη στεφανία νόσο και αν ναι, ποιες είναι αυτές. Είναι αυτό το οποίο είπαμε. Καταρχήν όλοι οι άνθρωποι μέχρι που να πάμε κάτι είναι υγιείς. Έτσι λοιπόν ναι, ο υγιής θα πρέπει να κάνει. Και ειδικά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιστορικό οικογενειακή στεφανία νόσου και ιδίως πρώιμη στεφανία νόσου και όταν λέμε προέμεις εννοούμε εμφάνιση λοιπόν στεφανία νόσου σε κάποιο συγγενή πρώτου βαθμού κάτω του 55. Άρα αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται. Αυτοί οι άνθρωποι, μάλλον τα άτομα, θα πρέπει να εξετάζονται. Έτσι λοιπόν θα προσέρχονται λοιπόν στο γιατρό. Είτε έχουν συμπτώματα είτε δεν έχουν συμπτώματα. Πορληπτικές εξετάσεις υπάρχουν. Ένα απλό καρδιογράφημα, ένας απλός υπέρηχος, μια λήψη ιστορικού, ένας έλεγχος λιπηδημικός μπορεί να θέσει την υποψία και την πιθανότητα εμφάνισης λοιπόν στο μέλλον στεφανίας νόσου. Ναι, προληπτικές εξετάσεις υπάρχουν, όπως προείπαμε το καρδιογράφημα, υπέρηχος, το απλό τεσκοπόσεως. Πάντα πρέπει να γίνεται με βάση τις ενδείξεις που υπάρχουν σε κάθε ασθενή και φυσικά οι αιματολογικές εξετάσεις. Όταν ολοκληρώσουμε λοιπόν όλα αυτά, κοιτάμε τον ασθενή, κοιτάμε το άτομο και προχωράμε αναλόγως λοιπόν των ευρημάτων. Είναι πολύ εύκολο να πας κάπου και να κάνεις ένα τεσκοπόσιο. Το θέμα είναι, και το λέω τεσκοπόσιο γιατί είναι πολύ ευρύ, γιατί το ξέρουν όλοι. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν να το κάνεις. Το θέμα είναι, έπρεπε να το κάνεις. Θα μας δείξει κάτι, θα μας βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Άρα λοιπόν, όλες οι εξετάσεις, είτε ονομάζονται προληπτικές, είτε ονομάζονται διαγνωστικές, πρέπει να γίνονται πάντα με βάση τις ενδείξεις που έχει ο κάθε ασθενής και το κάθε άτομο. Υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας και μετά πρέπει να κάνουμε check-up? Το αν υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας, να πούμε ότι ας το πούμε οι περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης στεφανίας νόσου είναι στους άνδρες άνω των 45, μια κρίσιμη ηλικία 45-55 και οι γυναίκες άνω των 55 και ιδίως οι γυναίκες που έχουν μπει στην ημινόπαυση. Όριο ηλικίας θεωρητικά, σε θεωρητικό επίπεδο δεν υπάρχει και αυτό γιατί σε κανέναν δεν μπορούμε να αρνηθούμε την εξέταση. Σε κανέναν δεν μπορώ, είτε είναι 18 χρονών είτε είναι 55, δεν μπορώ να αρνηθώ τον υπέρηχο καρδιάς ή το απλό καρδιογράφημα. Άρα λοιπόν εξατομικεύεται λήψη ιστορικού, οικογενειακό ιστορικό και αναλόγως και διαλέγουμε την κατάλληλη εξέταση λοιπόν για τον κάθε ασθενή. Ακούμε τον όρο σταθερή στεφανία νόσου. Θα μας το εξηγήσετε.
σταθερή στεφανία νόσο είναι στην ουσία περιλαμβάνει όλα αυτά τα οποία έχουμε ήδη πει. Είναι ένα άτομο το οποίο προσέρχεται στο γιατρό με κάποιο σύμπτωμα. Προσπαθούμε να δούμε αν αυτό το σύμπτωμα λοιπόν είναι τυπικό ή άτυπο για τη στεφανία νόσο. Προσπαθούμε να δούμε σε τι κίνδυνο λοιπόν βρίσκεται ο ασθενής αυτός. Και στη συνέχεια, εφόσον κατατάξουμε αυτόν τον ασθενή σε κάποιο κίνδυνο της πιθανότητας εμφάνισης λοιπόν στεφανίας νόσου, διαλέγουμε και την κατάλληλη εξέταση έτσι ώστε να επιβεβαιώσουμε ή να αποκλείσουμε την στεφανία νόσου. Και για τέλος άφησα την ερώτηση πώς μπορούμε να φροντίσουμε την καλή λειτουργία της καρδιάς μας. Με την άσκηση και τη διακοπή καπνίσματος πρώτα αυτά. Είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Ακολουθεί η εκπομπή Μιλώντας για τέχνη με τη Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Μπενίση. Το είπα σωστά. Με κράζουν εδώ πέρα κάθε φορά τα κορίτσια. Καλό απόγευμα από εμάς. Γεια σας. Γεια.